Γεια σας και από μένα. Είμαι φοιτητής στο τμήμα τουρκικών σπουδών του ΕΚΠΑ και θα προσπαθήσω να μεταφέρω σύντομα ορισμένες γνώσεις που αποκτούμε στο παραπάνω τμήμα και τι στάση μαθαίνουμε να κρατάμε απέναντι στις σημερινές πολιτικές εξελίξεις της περιοχής μας, όπως τα ελληνοτουρκικά ή ο πόλεμος στη Συρία, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών και τους καθηγητές μας. Στη συγκεκριμένη σχολή διδασκόμαστε τρία περίπου αντικείμενα: την τουρκική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής και τη θεωρία της γεωπολιτικής. Ένας φοιτητής ο οποίος παρακολουθεί τα μαθήματα έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες απόψεις και μακροπρόθεσμα, επηρεάζεται βαθιά στη σκέψη του και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις σημερινές επικίνδυνες εξελίξεις. Σίγουρα υπάρχει μία ρητορία που προσωποποιεί τον Ερντογάν και το συντηρητικό ισλαμιστικό καθεστώς του, αλλά δεν μαθαίνουμε μόνο αυτό. Στα μαθήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων όσον αφορά τα κρίσιμα γεγονότα από τη δεκαετία του 1950 και μετά, Κυπριακό, Ήμια και άλλα, επισκιάζεται η δράση και η ευθύνη του ΝΑΤΟ ή πολλές φορές απουσιάζει αυτός ο παράγοντας. Υπάρχει απλά ένα αράδιασμα γεγονότων εν μέσω των δεκαετιών που καταλήγει στα σημερινά προβλήματα, τα οποία αναθέτονται στα διεθνή δικαστήρια που τάχα έχουν την εξουσία να επιλύσουν τις διαφορές. Προβάλλεται ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά αγωνίζονται και πιέζουν διπλωματικά πάντα, ενώ στην πραγματικότητα όλες ανεξαιρέτως καλλιεργούν τον ευσυχασμό και την αίσθηση ασφάλειας υπό την επικίνδυνη προστασία του ΝΑΤΟ, ενώ στην πραγματικότητα εμπλέκεται βαθύτερα η χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Σε άλλα μαθήματα σχετικά με τη θρησκεία του Ισλάμ, μαθαίνουμε ότι οι λαοί των χωρών αυτών ποτέ δεν θα καταφέρουν να απαλλαγούν από την εκμετάλλευση που βιώνουν, γιατί πρόκειται για καθυστερημένες χώρες, οπότε μια άλλη κοινωνία είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Λες και δεν είναι δεδομένες οι σημερινές καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής στις χώρες της Μέσης Ανατολής και αλλού που επικρατεί η Ισλαμική θρησκεία. Ακόμη ακούγεται ότι πολλοί πρόσφυγες είναι ακραίοι Ισλαμιστές που προσπαθούν να επιβάλλουν τους νόμους της Σαρία σε περιοχές της Ελλάδας ή ότι το κράτος του Ισραήλ διαχρονικά ασκεί πόλεμο αυτοάμυνας απέναντι στους Παλαιστινίους, αθωώνοντας το οργανωμένο δολοφονικό του σχέδιο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές οι αντιλήψεις είναι βαθύτατα αντιδραστικές, παρόλο που σε πρώτη φάση ένας φοιτητής δεν μπορεί να το καταλάβει. Το βασικό επιστημονικό αντικείμενο που διδάσκεται στη σχολή μας μεθοδικά, αν και αναντίστοιχα με τις σύγχρονες επεξεργασίες, είναι η γεωπολιτική, μια θεωρία που προσπαθεί να αποκρύψει και να δικαιολογήσει το ρόλο των μονοπωλίων και των ανταγωνισμών, την καπιταλιστική εκμετάλλευση, τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους, επικαλούμενη μονόπλευρα το γεωγραφικό παράγοντα και πολλές φορές ακόμη την ίδια την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αν και σε ορισμένο βαθμό βοηθά στην ανάγνωση και την πρόβλεψη των εξελίξεων με βάση συγκεκριμένα μοντέλα ανακατανομής της ισχύως, εν τέλει στο φοιτητή μένει ότι η γεωπολιτική ανάλυση δεν προτείνει ποτέ μέτρα και σχέδιο δράσης. Ο ιδανικός γεωπολιτικός προσομοιάζεται εύστοχα με τον ραδιολόγο-ακτινολόγο, ο οποίος δεν προτείνει ποτέ θεραπεία, αλλά δίνει την απτή εικόνα της πραγματικότητας ή έστω μία φωτογραφία της στιγμής. Ισχυρίζονται ότι η γεωπολιτική θεωρία αναγιγνώσκει την αλήθεια, που είναι αντικειμενική και πέρα από ιδεολογίες και πολιτικές. Απέναντι σε αυτούς, λέμε ότι δεν δίνεται ολοκληρωμένα η αντικειμενική αλήθεια, ότι η αλήθεια υπάρχει, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να πάει η σκέψη του παρακάτω και να διαπιστώσει ότι η ερμηνεία της έχει ταξική τοποθέτηση, γι' αυτό και εκφράζεται μέσα από τις ιδεολογίες και την πολιτική. Έτσι, για παράδειγμα, κοινωνικά φαινόμενα όπως η πόλεμη, η φτώχεια, η προσφυγιά αντιμετωπίζονται ψυχρά και μεμονωμένα, χωρίς να υπάρχει υπαίτιος. Δημιουργείται έτσι ένα θολό τοπίο, μια βολική κατάσταση για το σύστημα, όπου ο μελλοντικός απόφυτος επιστήμονας έχει μάθει απλά να αναλύει και να προβλέπει, χωρίς να μπορεί να βρει τη διέξοδο από αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα που αιματοκυλά τους λαούς απλά για να κερδίζουν κάποιοι περισσότερα. Ο τίτλος και το περιεχόμενο της σημερινής εκδήλωσης σίγουρα θα ήταν ενοχλητικά για μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου, όπου απέναντι σε επικίνδυνες εξελίξεις της γειτονιάς μας, η πάλη της νεολαίας ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Σε όλα τα παραπάνω, αναπτύσσεται η αντιπαράθεσή μας μέσα από την οποία προσπαθούμε να φανερώσουμε τις ευθύνες και τη δράση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμφέροντα των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας από τη μία και των λαών από την άλλη, τα επικίνδυνα καλέσματα για εθνική ομοψυχία είτε για ανταλλάγματα, όπως για παράδειγμα με το Μακεδονικό πέρσι. Μέσα από τη συγκροτημένη στάση και την κοσμοθεωρία μας απαντάμε σε όλα τα παραπάνω, προσπαθούμε παρόλες τις δυσκολίες
να δημιουργήσουμε ερωτήματα και προβληματισμούς στους συμφοιτητές μας, προκειμένου να κινητοποιηθούν και να παλέψουν ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για την κοινωνία που εμείς ονειρευόμαστε και παλεύουμε. Ευχαριστώ.